Πιο χαρακτηριστικό λοιπόν, αυτό θα συζητήσουμε στον καφέ, δείχνει ποιοι άντρες κάνουν περισσότερο σεξ. Περισσότερο ή καλύτερο σεξ. Περισσότερο. Μάλιστα. Έχει σημασία η ποσότητα ή η ποιότητα στην προκειμένη περίπτωση. Για μένα, εμένα ρωτάς προσωπικά. Σαν επιστημονιολόγο. Και τα δύο. Να το. Έσκασε. Φωνάρε. Οι γυναίκες λοιπόν πάντα παρατηρούν εξοχιστικά τον άντρα που έχουν απέναντί τους, σωστά. Άμα τρώει τα νύχια του, άμα είναι μαυράδια. Και των ποδιών. Και των ποδιών. Συχνά μάλιστα επικεντρώνονται στο μέγεθος των δακτύλων του άντρα. Καθώς, σύμφωνα με θεωρίες, αυτό αποτελεί ένδειξη για το μέγεθος του μωρίου του. Πολλές γυναίκες λένε ότι έχει μεγάλα δάχτυλα, αλλά έχει και μεγάλο... ψυγείο, μεγάλη ψυγή έχει. Μεγάλο ψυγείο. Όμως, μια νέα θεωρία μας εξηγεί πως οι άντρες, ανάλογα με τα παπούτσια που επιλέγουν να φορέσουν, ναι, αποκαλύπτουν πέρα από το στυλιστικό κομμάτι, έτσι, και το σεξουαλικό τους προφίλ. Οπα. Σύμφωνα με επιστήμονες από την Νότια Κορέα, παρακαλώ. Έτσι. Να σου πει τώρα γιατί Νότια Κορέα. Μόνο από Κορέα μπορούσε να έρθει αυτό το σουσού. Οι προτιμήσεις των ανδρών στα παπούτσια φανερώνουν τις επιδόσεις τους στο σεξ. Άμα δεν το έχεις μεγάλο εκεί στην Κορέα, φυσικά θα κοιτάξεις τα παπούτσια, ας πούμε. Και πιο συγκεκριμένα, αν κάποιος φοράει casual παπούτσια. Τι εννοείς casual, εγώ δεν casual, τα ξέρω. Casual, όσοι τα διαλέγουν, αυτά τα casual, τα καθημερινά. Τα sportex που λέμε. Τα sportex, άλλο το αθλητικό, τα casual. Ναι. Και τα καστόρ. Ένα σταράκι, ας πούμε, είναι casual. Α. Όσοι διαλέγουν casual παπούτσια είναι χαλαροί και επομένως και στο σεξ είναι το ίδιο άνθρωπο. Χαλαροί, τίποτα. Χωρίς να βιάζονται. Χωρίς να βιάζονται. Τι σου κάνω, εντάξει μωρέ, τι μου κάνει, τελείωσε. Μάλιστα θέλουν να το απολαύσουν. Όσοι όμως επιλέγουν αθλητικό, ναι, με έντονο branding στο σχέδιό τους, ναι, φαίνεται πως είναι ανασφαλής. Αφού Οπα. Προσπαθούν έτσι να τραβήξουν την προσοχή. Και τι εννοώ? Αθλητικά με χρώματα, με έντονα σχέδια κτλ. Αυτά που είναι τώρα της μόδας. Δείχνουν ανασφάλεια, ναι, έτσι. Αυτά, γιατί σου λέει, όπα, δεν έχω κάτι, ναι, δεν κάνω κάτι πολύ, άρα πρέπει να τραβήξω το βλέμμα με το χρώμα των παπουτσιών μου. Άμα δεν κάνω κάτι πολύ, σίγουρα θα τραβήξω το βλέμμα. Δηλαδή όσο πιο ξυπόλυτος. Έτσι, είσαι ρε παιδί μου, πίθηκας εκεί να πούμε, primitive, άμα είσαι ξυπόλυτος.